θύελλα τη δράση στον χώρο της εστίασης προκαλεί η επαναφορά του ΦΠΑ στο 24% στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά από τις αρχές του νέου έτους. Από την αύξηση του ΦΠΑ από 13% στο 24% δεν φαίνεται να γλιτώνει ούτε η καθημερινή απόλαυση των πολιτών ο καφές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουν σύλλογοι εστίασης σε όλη τη χώρα. Ο σερβιριζόμενος καφές θα είναι πικρός, καθώς αναμένεται να αγγίξει τα 5 ευρώ, όπως υποστηρίζει ο κλάδος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τις επόμενες μέρες πάνε να ψηφίσουν την επαναφορά του ΦΠΑ, το οποίο αυτό είναι καταστροφικό. Ξέρω ότι είμαστε ήδη σε μία παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου και από τις 1 Απριλίου, οτιδήποτε έχει να κάνει με υγρά ροφήματα, εφόσον είναι take away, θα είναι στο 13%, εάν είναι καθούμενοι θα είναι στο 24%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο καφές δεν θα πάρει την, θα είναι πάλι με το 24%, σημαίνει ότι θα είναι πικρός, όπως ακριβώς τα ακούτε, δεν θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε την τιμή του. Μετά τις γιορτές θα δείτε ένα μεγάλο μπάχαλο το οποίο θα συμβεί, διότι ούτε εμείς οι επιχειρήσεις μπορούμε να αντέξουμε την πίεση των πραγμάτων, ούτε οι πελάτες μας. Φανταστείτε τώρα ένα πελάτη να κάθεται σε ένα χώρο εστίασης να πιει ένα καφέ και ένα άλλο πελάτη να τον πάρει ένα καφέ να φύγει. 13% στο takeaway, 24% στο καθιστικό. Ας πούμε τα πράγματα όπως είναι. Θα κλείσουν το 60% των επιχειρήσεων. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει ένα καφενείο, μια επιχείρηση μικρομεσαία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει χιλιάδες άνθρωποι εργαζόμενοι στον δρόμο. Δεν πίνω, πίνω μερακί. Θα τα μειώσουμε όλα. Εκεί που πίναμε 2 καφέδες, θα πίνουμε 1. Έχουμε περιορίσει πολλά. Θα περιορίσουμε τους καφέδες. Τι θα κάνουμε? Όπως παίρνουν τη λίρα, χορεύεις. Αυτοί μες στη Βουλή που όλοι οι βουλευτές και όλοι αυτοί που έχουν λεφτά θα τσιπίνουν. Εμείς θα κόψουμε και τον καφέ και την πορτοκαλάδα. Θα το μείνουμε στο σπίτι. Γιατί οι πορτοκαλάδες, σούπερ μάρκετ, τα πάντα, ΔΕΗ, όλα ακριβά είναι. Πού να φτάσουν? Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο κλάδος προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι από το νέο έτος θα σταματήσουν να σερβίρουν αναψυχτικά και ροφήματα, τα οποία πρόκειται να αποσύρουν από τους καταλόγους τους. Στο μαγαζί μας δεν θα μπορούμε να έχουμε στους καταλόγους μας τα αναψυχτικά παρά μόνο σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να τα πάρει take away. Όλες αυτές οι επιπτώσεις θα είναι στην τσέπη και των καταναλωτών αλλά και των επιχειρηματιών. Και δυστυχώς ο καφές, αν δεν πάρουν πίσω το μέτρο, θα δούμε φαινόμενο να είναι σε πολλά μαγαζιά 5 ευρώ, 5,5 ευρώ και όπως βλέπουμε σε χώρες του εξωτερικού. Σίγουρα αυτή τη φορά δεν μπορούμε να απορροφήσουμε άλλες αυξήσεις, διότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε ταβάνι. Δεν υπάρχει περιθώριο από εδώ και πέρα. Οι εξελίξεις προκαλούν τη δυσαρέσκεια θαμώνων και στα συνοικιακά καφενεία, με τους περισσότερους να σημειώνουν ότι θα περιορίσουν την καθημερινή του συνήθεια. Την ύψαμε. Τελείωσε. Δεν το βλέπουμε από τις αυξήσεις. Τι να κάνουμε? Εκεί αν την παλεύουμε όσο μπορούμε. Το καφέ θα τρώμε, θα πίνουμε καφέ από χαρούπια. Έχει χαρούπια? Τι να κάνουμε? Η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη. Έτσι, όχι μόνο στον καφέ. Το τέλος να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα έχουμε να πούμε ούτε καφέ, ούτε τίποτα. Επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης κάνουν λόγο για ένα δυσβάστατο μέτρο, όχι μόνο για το κλάδο τους, αλλά και για τους καταναλωτές, περιγράφοντας το οικονομικό αδιέξοδο, το κλίμα ανασφάλειας, αλλά και τον κίνδυνο των λουκέτων που ελοχεύει από το νέο έτος.